άλλαξαν τα μωριά. Ναύπλη ο Δημητσάνα, Τρίπολη, μέχρι και τη Μονεμβασιά. Κινήσανε τους άλλους τόπους δήθεν να ελευθερώσουνε, κι ανταυτού την Πελοπόννησο εύκαιρη βρήκα να σκλαβώσουνε. Να είτε σταυροφόροι, σκατόφατσες, Καταλανοί, με ελάτησαν τα μέρη μας, η Πάτρια Γη. Είσατε κάθε καρυδιάς χαρίδι, χαλάσαμε το Άργο, το Μιστρά, το Παλαμίδι. Ήρθανε τα κάστρα τους σε μέρια ψηλά, τους άρεσε ως φαίνεται η θέα, ήταν ωραία. Πάνω σε λόφους και σε πράσινες πλαγιές, παρέα και με ντόπιες ομορφιές. Για τσικότυπο τα γη, για τους αυτόχτονες, πράγματα καθημερινά. Φορολογία βαριά στο βιός τους, όλα φυσιολογικά. Βυζάντιο γάρ μεσαίων, δύσκολα σκοτεινά τα χρόνια, κι ως εκ τούτου συνηθισμένα τα βουνά απ' τα χιόνια. Οι πρίκυπες βέβαια συνηθίζουν, το γλεντάγανε. Έτσι και τότε άλλοι δουλεύανε για αυτούς και ακτήμονες στενάζανε. Αυτή της ανθρωπότητας όλη η ιστορία, ό,τι φτωχός κοινήρα του, μεγάλη αμαρτία. Τι συμμαρμένοι σύλλογες χωρίς διαμαρτυρία, κι ο γάμος κι αυτό συνήθως με τη βία. Κι όμως τους Παρθενώνες ανώνυμοι τους στήσανε εργάτες, κι όχι ο Περικλής. Ανώνυμοι εργάτες και τις πυραμίδες, και όχι βέβαια ο Ραμσής. Μα που και που ευτυχώς κάποια ψυχή επαναστατή, χωρίς ούτε κι αυτή να ξέρει το πώς και το γιατί. Κι αλλάζει έστω για λίγο η ιστορία, κι ο άνθρωπος ξαναθυμάται τι πάει να πει ελευθερία. Αυτά λοιπόν κι εγώ ειρήστο εν παρόδο είχα να σας πω, αυτά το λίγα να σας υπενθυμίσω, και μένα τη στιγμούρη να σπασμών προς το παρόν να σας αφήσω.